Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Το πρώτο θέμα της ημέρας το έχουμε πει από την αρχή σήμερα εδώ πέρα, από τις 6 ώρα που είμαστε. Είναι βέβαια η εξέλιξη των ΣΥΡΙΖΑ. Για άλλη μια φορά. Εννοείται. Και καταλληλότερη όλων για να μιλήσει γι' αυτό. Είστε από τα πρόσωπα των ημέρων της ημέρας, κύριε Χαγιά. Μην το λέτε. Είστε. Πώς να το κάνουμε τώρα. Είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Βούλα και Χαγιά. Γεια σας, κύριε Χαγιά. Γεια σας. Καλή αρχή. Καλή νέα σεζόν σας ευχαριστούμε. Εμείς φροντίζουμε να σας τροφοδοτούμε. Παράγεται ειδήσεις καθημερινά. Το λέγαμε τις τελευταίες μέρες ότι δεν υπήρχε και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχαμε πολιτικά θέματα τις τελευταίες μέρες. Υπάρχουν πολιτικά θέματα. Πάρα πολύ σοβαρά, συμφωνώ. Πάρα πολύ σοβαρά πολιτικά μείζωνα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Αλλά δυστυχώς εξαφανίζονται και υποβιβάζονται ή χάνονται μέσα έτσι σε μια σκόνη που έχουμε και εμείς την ευθύνη και στον ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να πω, ως κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, να τροφοδοτούμε τις ειδήσεις με τα εσωτερικά μας. Να ρωτήσω, επειδή το είπατε αυτό, θα ξεκινήσω ανάποδα. Αλλά δώστε μου μισό λεπτό, παρακαλώ, κύριε παρακαλώ, Στάθη, παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Κολοκυθά. Ναι, βλέπουμε αυξήσεις στα φάρμακα, 850 φάρμακα, εκ των οποίων κάποια αυξήσεις 400% του Υπουργείου Υγείας και ο αρμόδιος υπουργός δεν έχουν απαντήσεις. Τα θεωρούν όλα φυσιολογικά ότι αυτό είναι η καθημερινότητά μας και είναι μια ομαλότητα. Mm-hmm. Βλέπουμε στα νοσοκομεία κάθε μέρα έχουμε ένα τραγικό περιστατικό με θανάτους ανθρώπων, συμπολιτών μας, οι οποίοι καταφεύγουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο τροφοδοτούν με τους φόρους τους για να υπάρχει μια δημόσια υγεία και δωρεάν περίθαλψη, αλλά αυτό δεν ισχύει ειδικά φέτος το καλοκαίρι στα νησιά. Βλέπουμε τις αυξήσεις στο ρεύμα, έρχονται νέες αυξήσεις στα τρόφιμα και σε βασικά είδη, ανοίγει νέα σχολική σεζόν, μιλάμε για 200% πάνω αύξηση τα σχολικά είδη. Εμείς λοιπόν θα έπρεπε να είμαστε εδώ και να μιλάμε στην κοινωνία και να λύνουμε τα προβλήματά της. Αυτός είναι ο στόχος μας και ελπίζουμε πολύ σύντομα, αρχής γενομένης και από την ΔΕΘ, να δείξουμε ότι καταλαβαίνουμε, κατανοούμε και να πάμε μπροστά. Αυτό λέγαμε πριν, κυρία Κεχαγιά. Λέγαμε πριν ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα σχέδιο τώρα για την έκθεση Θεσσαλονίκης και η αντιπολίτευση δεν είναι πουθενά. Δεν έχουμε ακούσει ούτε δεν έχουμε ακούσει δικές σας προτάσεις για την οικονομία, ούτε προφανώς το Πασόκ έχουμε ακούσει. Δεν έχουμε ακούσει οποίες, για να μην είμαι άδικος, όχι δεν υπάρχουν. Για να είμαι δίκαιος. Και έχουμε εργαστεί και στη Βουλή, τα έχετε πει, τα λέτε, αλλά η δημοσιότητα παράγεται πράγματι, είναι σε άλλα πράγματα. Και η ερώτηση είναι, θα πάτε όλοι μαζί μέχρι τη ΔΕΘ? Αυτό θέλουμε, να πάμε όλοι μαζί μέχρι τη ΔΕΘ. Και το καταληκτικό μήνυμα στη δευτερολογία του Στέφανου Κασελάκη χθες το βράδυ στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν ότι όλοι ενωμένοι με ενότητα πρέπει να προχωρήσουμε και να δώσουμε τη μάχη απέναντι στον εχθρό και στον αντίπαλο, αν θέλετε, τον πολιτικό, ο οποίος είναι η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη που σαρώνει και καταστρέφει αυτήν τη χώρα και καταστρέφει και τις ζωές μας. Και αυτό είναι το επίδικο. Το να δώσουμε όλοι μαζί αυτή τη μάχη και να κατανοήσουμε ότι όσο συνεχίζει να βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην εξουσία και να έχει τη διακυβέρνηση της χώρας, τόσο χειρότερη θα γίνεται κάθε μέρα η ζωή μας. Προσπαθείτε να το κάνετε τόση ώρα. Δηλαδή είμαστε 34 λεπτά εδώ πέρα, προσπαθείτε να κάνετε την προσπαθώ πολιτεύση. Να το κάνω, κύριε Κολοκυθά. Η αλήθεια είναι όμως ότι... Και επειδή κάνετε ένα σχόλιο και ρωτήστε με ό,τι θέλετε μετά για τα χθεσινά ή ό,τι θέλετε, για τα μελούμενα. Υπάρχει σχέδιο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και θα το δείτε. Υπάρχει σχέδιο και ετοιμάζεται πρόταση νόμου για το, ιδιωτικό χρέος. Υπάρχει πρόταση νόμου που θα κατατεθεί για την πολιτική προστασία. Το σχέδιο ολοκληρωμένο το παρουσίασε ήδη ο πρόεδρος ο Στέφανος ο Κασελάκης για τη στεγαστική κρίση, για τη δημόσια υγεία. Για όλα αυτά θα δείτε το αμέσως επόμενο διάστημα ένα συνολικό αξιόπιστο κυβερνητικό πρόγραμμα. Να, γιατί άλλαξε το φάμελο τώρα, για πείτε μας. Ξεκινάει μια νέα κοινοβουλευτική περίοδος. Ο Στέφανος Κασελάκης έκρινε ότι θέλει με μια νέα ομάδα στο Προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας να τρέξει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι προνομία του εκάστοτε Προέδρου ενός κόμματος. Δεν υπάρχει κάτι προσωπικό, το είπε και ο ίδιος, δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός, υπάρχουν οι επιλογές του Προέδρου και τίποτα παραπάνω. Ναι, αλλά επειδή ένα χρόνο τώρα ακούμε ότι πόσο καλά εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ο κύριος Φάμελος, ότι τα έχει πάει καλά. Καλά τα έχει πάει ο άνθρωπος. Ναι.
Και το ακούμε και από άλλες πλευρές Βουλής, όχι μόνο ναι, δεν το, ναι, δεν το λέω δηλαδή. Μα το είπε και ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης και το συνομολογούν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλοι οι εξημών. Το να φτάσεις όμως σε μια διαδικασία να πεις τον αλλάζω και η μισή σχεδόν κοινοβουλευτική ομάδα να λέει όχι, δημιουργεί ένα δομικό πρόβλημα. Δεν δημιουργεί ένα δομικό πρόβλημα. Το οποίο το όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν και μάλιστα στο πρόσωπο του κύριου Παπά, να σου πω την αλήθεια. Έχω την αίσθηση όταν προς την πρόταση του Προέδρου. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Άρα θέλετε να μου πείτε, κύριε Στάθη, διερμηνεύοντας αυτό που περιέχει το ερώτημά σας, το σχόλιο σας, ότι γενικώς υπάρχει ένα κλίμα, αν θέλετε, συνολικής αμφισβήτησης των επιλογών του Προέδρου και οι επιλογές αυτές είτε είναι ορθές είτε είναι όχι, δέχονται μία απόρριψη από στελέχη του κόμματος, πολλές φορές άκρητα. Βεβαίως και είναι εκλεγμένοι, γι' αυτό και έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα και να εκφράζουν δημοσίως το λόγο τους και να ψηφίζουν. Ναι. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στα δημοκρατικά κόμματα. Ναι, και αυτό συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά απλώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει όλοι μας, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί δεν μπορώ να ξέρω κανέναν και δεν μπορώ να εμφανίζομαι και ως τιμητής ή τιμήτρια πάντων και πασών, ότι πρέπει να σοβαρευτούμε. Γιατί η κοινωνία ζητά από μας να είμαστε σοβαροί και αξιόπιστοι. Δεν μπορούμε να απογοητεύουμε άλλο ούτε τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τους ψηφοφόρους μας, ούτε τα μέλη μας, ούτε όσους ήθελαν να μας ψηφίσουν, αλλά βλέπουν αναξιοπιστία ή φοβούνται με όλη αυτή την εσωστρέφεια που ξετυλίγεται σε καθημερινή βάση, είτε αυτούς που δεν θέλουν την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά δεν βλέπουν κάτι σταθερό και κάτι συμπαγές στην αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό το στοίχημα καλούμαστε εμείς να το κερδίσουμε και να δείξουμε αξιοπιστία. Μπορεί να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ μια κοινοβουλευτική ομάδα που είναι διχασμένη στα δύο, γιατί διχασμένη είναι η κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συνεχίσει και τα τραύματα, αν υπάρχει καλή θέληση, μπορούν να επουλωθούν. Το θέμα είναι, υπάρχει αυτή η βούληση. Γι' αυτό και εγώ θα επαναλάβω. Τους είπε ρίχνε τον μπαλάκι στην άλλη πλευρά, όμως, εσείς τώρα. Ορίστε, κύριε. Ρίχνε τον μπαλάκι στην άλλη πλευρά. Όχι, ρίχνω κανένα μπαλάκι, για να είμαι ακριβής. Λέω ότι όλοι μας, και δεν ξέρω κανέναν και καμία, πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Και τι λέει η περίσταση. Ο κ. Κασελάκης προχθές είπε ότι η ομάδα των 87 εξευτελίζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν είπε αυτό το πράγμα. Αυτό είπε ότι ένα οργανωμένο σχέδιο εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ και στην ουσία έβαλε εναντίον των 87. Εντάξει, να ακριβολογούμε όμως, ένα αρχηγό από την διαπλοκή. Αυτό δεν είπαν. Είπε ότι υπάρχει ένας ευτελισμός του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, που υπάρχει. Και εγώ σας το είπα, ότι ένα κομμάτι της κοινωνίας δείχνει αποστροφή για όλα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και γυρίζει την πλάτη του. Ναι. Αυτό το σκηνικό και αυτήν την εικόνα πρέπει να την αλλάξουμε. Δεν προσωποποίησε αυτό καλά, που είπε 80, και αυτό που... 87 μισό λεπτό, τώρα, κύριε Στάθη. Όχι, όχι μόνο καλή εκπρόσωπο, είστε και πολύ καλή δημοσιογράφη. Επειδή είστε πολύ έμπειρη και πολύ διστάκτρια, ξέρετε πολύ καλά ότι ο Πρόεδρος βγάζει ένα βίντεο. Δεν το έχουμε ξαναδεί πολύ αυτό. Βγάζει ένα βίντεο. Είναι η νέα εποχή. Όχι, καλά κάνει και το βγάζει. Εμάς μας βολεύει στη δουλειά μας, το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά βγάζει ένα βίντεο για να βάλει εναντίον στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εξευτελίζει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το βλέπουμε πολύ συχνά. Ακούστε να δείτε. Αυτό που έχει πει ο πρόεδρος, ο Στέφανος Κασελάκης, είναι ότι όλοι μας, και βλέπετε εγώ βάζω πρώτο πληθυντικό, πρέπει να πούμε τις αλήθειες μας ή αν θέλετε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις προθέσεις μας. Ποια είναι η πρόθεσή μου? Είναι η πρόθεσή μου να δώσω τη μάχη μέσα σε αυτό το κόμμα, ανήκω σε αυτό το κόμμα, αγαπώ αυτό το κόμμα και θέλω να συνεχίσουμε όλοι μαζί να το δηλώσουμε? Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου. Αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Άρα φύγε. Άρα, όχι, δεν είναι η έξοδος. Κάνε την επιλογή σου. Κάνε την επιλογή σου. Πες μέσα τι ή σε ενδιαφέρει. Μέσα ή θέλεις μάλιστα να διεκδικήσεις να αλλάξει χέρια η ηγεσία του κόμματος. Και αυτό είναι απολύτως θεμητό και δημοκρατικό. Πες το και δρομολόγησέ το. Έχουμε κεντρική επιτροπή. Πώς κατατείνει. Αλλά αυτό... πρέπει, κύριε Στάθη και κύριο Κολοκυθά, κάποια στιγμή να τελειώσει. Τώρα πρέπει να το κάνουν. Αυτό λέμε. Τώρα πρέπει να το κάνουν.
Ορίστε. Πρέπει να το κάνουν τώρα. Δεν έχουμε τώρα Κεντρική Επιτροπή. Τώρα στην Κεντρική Επιτροπή πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Είναι ευκαιρία, δεν είναι, να ξεκαθαρίσει απολύτως το τοπίο, να δηλώσουμε όλες τις προθέσεις μας. Δεν μ' αρέσει να είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μ' αρέσει να είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ υπό το συγκεκριμένο πρόεδρο. Mm-hmm. Δεν μ' αρέσει να βλέπω το πρόσωπο της Κεχαγιά κάθε μέρα απέναντί μου. Ή εγώ μπορώ να είμαι καλύτερος πρόεδρος. Ναι. Μπορώ να είμαι καλύτερος ή καλύτερη πρόεδρος. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι καλό να τα συζητήσουμε, ξέρετε, να ανοίξουμε όλοι τα χαρτιά μας και να πούμε αυτά είναι. Ας προχωρήσουμε έτσι. Καλύτερα δηλαδή ένα ΣΥΡΙΖΑ με, πώς να το πω, με νέα διάσπαση παρά ένα ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κατάσταση η οποία είναι τώρα. Το καλό για το ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν να είναι ξεκάθαρο το πεδίο και το τοπίο για να προχωρήσουμε μπροστά. Και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για την κοινωνία. Διάβασα χθες μια δημοσκόπηση, έτσι. Η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη για τον ΣΥΡΙΖΑ. Για κανένα. Ας πούμε ότι κυρία Βλατινοπούλου και τον κύριο Βελόπουλου για κανένα. Παρουσιάζεται το ΣΥΡΙΖΑ πέμπτο κόμμα. Για κανένα κόμμα θα έλεγα. Πολύ χαμηλά και η Δημοκρατία και όλοι. Ας δεχτούμε ότι αλλά είναι και μία... για το ΣΥΡΙΖΑ τραγικά. Βεβαίως. Τραγικά, ναι, ας δεχτούμε, και δεν πρέπει να κρυβόμαστε, αυτό θα έλεγα, ότι είναι μία τάση της στιγμής, την οποία όμως δεν πρέπει εμείς να προσπερνούμε και να μην την βλέπουμε και να λέμε «Α, είναι κάτι το οποίο ήρθε έτσι και θα περάσει». Πρέπει να μας προβληματίσει. Τι δείχνει αυτή η δημοσκόπηση, το είπατε, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μητσοτάκη, βρίσκεται στα τάρταρα σε σχέση με το 41% πέρυσι. Σωστό, τον Ιούνιο. Και μέχρι πριν ένα χρόνο, λοιπόν, θα σας πω εγώ, είναι στα μεγάλη πτώση της. Να καλπάζουμε στην κυριολεξία ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης για να ανατραπεί η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση από τη χώρα, σπαρασώμαθα. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Αυτό λέμε. Βοηθάει στην ενότητα το γεγονός ότι επιλέγει μέσω Zoom να λέει στον πρόεδρο της κοινωνιστικής ομάδας «Σας αλλάξω». Νομίζω ότι προϋπήρξε επικοινωνία. Δεν έγινε μέσω Zoom εκείνη την ώρα ένας εφηβιασμός. Ήταν ενήμερος. Υποθέτω ότι δεν είχε ενημερωθεί πολλές μέρες πριν, αλλά πριν τη συνεδρίαση τουλάχιστον, εχθές, για να είμαι δίκαιη. Του τηλεφώνησε και του είπε ότι... Μα και ο κύριος Φάμελος, εξ όσων άκουσα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, είπε ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο, αφού προηγουμένως είχε δεχτεί τηλεφώνημα είτε από τον ίδιο είτε από το διευθυντή του ή συνεργάτες του, mm-hmm, και του είπε ότι αυτό που θέλεις να κάνεις και η πρότασή σου θεωρώ ότι είναι λάθος. Και αυτή η επικοινωνία μπορεί να έγινε και μία και δύο και τρεις φορές. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Είχε ενημερωθεί. Το ζήτημα είναι κατά τίνη προς την ενότητα αυτό. Δηλαδή, το γεγονός ότι επιλέγεις ένα πρόσωπο που η αίσθηση που έχουμε εμείς δεν είμαστε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm, βέβαια, εσείς ξέρετε καλύτερα, ότι δεν δημιουργούσε ρήγματα στην κοινωνιστική ομάδα, επιλέγεις να τον αλλάξεις, αυτό κατατείνεις αυτό που λέει ο πρόεδρος, θέλω ενότητα, θέλω να συνεχίσουμε μαζί, θέλω, mm-hmm, θέλω, θέλω, mm-hmm, αυτό το πράγμα. Πολλές φορές οι αλλαγές δημιουργούν πικρίες, πολλές φορές δικαιολογημένες, δημιουργούν ρήξεις, δημιουργούν συγκρούσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται αλλαγές ή ότι οι αλλαγές έχουν διάφορες σκοπιμότητες. Ναι, γιατί... Όμως, ναι, πες. Χθες όμως τον κύριο Κασελάκη του έκλεισαν την πόρτα δύο πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο είναι ο κύριος Φάμελος, ο οποίος του είπε «Καλή πρότασή σου, οκ, τα ακούω, αλλά εγώ δεν συμφωνώ». Και η κυρία Τσαπανίδου νωρίτερα, που της πρότεινε ο κύριος Καπνισάκης εκ μέρους του κύριου Κασελάκη να μην κατέβει, να μην είναι αυτή να μην καταλάβει τη θέση να του βουλευτή, να μην αποδεχθεί θέση βουλευτή, και τελικά είπε όχι. Εγώ θα κάνω αυτό που λέει ο πρόεδρος, εγώ θέλω τη θέση του βουλευτή. Ναι. Εντάξει. Αυτό δείχνει ότι είναι ένας πρόεδρος ο οποίος, και αυτό έγινε τελικά, mm-hmm, είναι ένας πρόεδρος ο οποίος δεν ελέγχει το σύνολο του κόμματος. Αυτό φαίνεται, κύριε Καχαγιά. Δηλαδή, υπήρχε περίπτωση να είναι και ο Τσίπρας τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι. Ναι. Άστο μόνο τον Τσίπρα, σε οποιοδήποτε κόμμα. Mm-hmm. Να έλεγε, θέλω αυτό. Η άποψή μου είναι αυτή. Mm-hmm. Και να του λέγανε όχι. Να το δούμε και αντιστρόφως. Να το δούμε. Υπήρχε περίπτωση να πει κάτι ένας πρώην πρόεδρος και να μην γίνει σεβαστό. Και τώρα βλέπουμε ότι ο νυν πρόεδρος, ό,τι και να λέει. Ό,τι και να λέει, είτε είναι σωστό, είτε λάθος, είτε ενδιάμεσο, είτε χρήζει μιας βελτίωσης, είτε θεωρείται ότι αυτό είναι κάτι ότι που πρέπει πάντα αυτό να αμφισβητείτε. Δεν ελέγχει το κόμμα. Ωραία. Εγώ ακούω
πολλά χρόνια και όταν έκανα πολιτικό ρεπορτάζ ότι τα κόμματα δεν πρέπει να είναι αρχηγοκεντρικά και δεν πρέπει οι πρόεδροι και οι αρχηγοί να έχουν τον απόλυτο έλεγχο των κομμάτων τους. Ο Στέφανος Κασελάκης ελέγχει το κόμμα, εννοώ ότι το διοικεί το κόμμα. Είναι ο ηγέτης του κόμματος και προεδρεύει στο κόμμα. Το ελέγχει είναι κάτι το οποίο καθορίζεται αριθμητικά. Έτσι δεν είναι. Αλλά είναι άλλο το ελέγχω και καθορίζω υπέρ μου ή υπέρ των επιλογών μου όλες τις ψήφους και τις αποφάσεις και άλλο μπορώ να διοικήσω και να προεδρεύω και να είμαι αρχηγός σε ένα κόμμα. Και αυτό το κάνει. Θεωρείτε δηλαδή ότι ο κ. Κασελάκης είναι απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού αυτήν την ώρα? Μη μου κάνετε ερωτήματα στα οποία δεν υπάρχουν απαντήσεις απόλυτες. Ούτε απόλυτοι κυρίαρχοι υπάρχουν, ούτε αυτή είναι η επιδίωξή του. Αν ήσασταν μέσα στα όργανα και ακούγατε τα λεγόμενά του, θα καταλαβαίνατε ότι η πρόθεσή του είναι να ενώσει. Ο ίδιος, και το έχει πει και στα βίντεο που επικαλείστε κύριε Κολοκυθά, λέει ότι εγώ είμαι πρόεδρος όλου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι πρόεδρος 10 στελεχών και 1.328 μελών. Είναι όλου του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό θα θελήσει να είναι. Αν κάποιοι έχουν άλλη άποψη και την καταθέσουν επισήμως στα όργανα, τότε θα μιλήσει η βάση του κόμματος. Είναι έτοιμος για... γίνεται σε όλα είναι τα δημοκρατικά για εκλογές, κόμματα πια. Ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας άκουσα. Είναι έτοιμος για εκλογές. Να τεθεί στη διάρκεια. Εφόσον... Δηλαδή, γιατί αυτό δείχνει η κατάσταση. Θα σας επαναλάβω κάτι τα δικά του λόγια, γιατί μεταφέρω τις δικές του προθέσεις αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάω σε σχέση με όσα πιστεύω και πρεσβεύω εγώ. Μεταφέρω τη θέση του κόμματος και του Προέδρου φυσικά. Ο ίδιος έχει πει στην πολιτική γραμματεία ότι δεν θα ήθελε να ταλαιπωρήσει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, σε μία ακόμη εκλογική αναμέτρηση. Αυτό όμως μπορεί να μην μπορεί να αποφευθεί. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Δεν μπορώ να εικάζω αυτή τη στιγμή πώς σκέφτονται άλλα στελέχη, τι ζυγίζουν, τι μετρούν, τι σκέπτονται, αν θα κάνουν πίσω, αν θα κάνουν μπροστά, αν θα προχωρήσουν. Να ρωτήσω, είναι γιατί... Άρα ο ίδιος έχει πει ότι δεν θα κινήσει διαδικασίες εσωκομματικές. Εφόσον όμως κάποιοι θέσουν θέμα αμφισβήτησης, φυσικά και θα κινηθούν με βάση το καταστατικό και όσα ορίζει η δημοκρατική λειτουργία του κόμματος, οι σχετικές διαδικασίες. Αυτοί οι οποίοι διαφωνούν, γιατί είναι υπονομευτές τότε? Ποιος σε λέει ότι όσοι διαφωνούν είναι υπονομευτές? Περίπου το έχει περιγράψει ο πρόεδρος του κομμάτου σας. Όχι κύριε Στάθη, να μην μιλάμε με περίπου. Να μην βάζουμε. Η φράση ότι ευθελίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχουν ένα σχέδιο ευθελισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το απέδωσε σε συγκεκριμένα στελέχη. Μα δεν μπορεί να λέει ο Πολάκης. Εκτελήσετε ένα οργανωμένο σχέδιο ευθελισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Το όταν λέει ο Πολάκης κάνει πολιτική κριτική. Σε διάφορα συστήματα. Άρα αυτά τα συστήματα έχουν ως εχμή τους συγκεκριμένους ανθρώπους τότε, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν μπορώ εγώ να διερμηνεύω. Πάντως, η διαπλοκή έχει βάλει το χέρι της για να εξυπηρετήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπονομευτές, δεν θα σας απαντήσω. Δεν υπόθηκε ως υπονομευτές, δεν είπε υπονομευτές. Αυτό το είπε στο βίντεο. Έχει πει τη λέξη υπονομευτές. Έχει πει τη λέξη διαπλοκή. Εσείς βγάλετε ένα συμπέρασμα και το κάνατε ερώτηση. Το μάζεψα λίγο εγώ. Θεωρείτε ότι αυτή είναι η κρισιμότερη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή που περνάμε τώρα σε σχέση με το παρελθόν? Είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή και θέλω να πιστεύω ότι είναι η κρισιμότερη, δηλαδή ότι δεν θα υπάρξει κάτι χειρότερο που θα συμβεί σε αυτό εδώ το κόμμα που έχει ταλαιπωρηθεί και έχει ταλαιπωρήσει και τα μέλη του και ότι από εδώ και πέρα θα πηγαίνουμε και θα κοιτάζουμε μόνο μπροστά. Στην κόντρα Πολάκη Λινού θα χρειαστεί να δώσει κάποιες εξηγήσεις, κύριε Λινού? Η κυρία Λινού, εξ όσων γνωρίζω, έχει συνεννοηθεί με τον κύριο Κασελάκη, αφού έχει γυρίσει, ήταν χθες και στην κοινοβουλευτική ομάδα η κυρία Λινού, ότι θα έχει με τον πρόεδρο μία συνάντηση. Αν με ρωτάτε για το θέμα, γνωρίζω ότι γνωρίζετε κι εσείς, δηλαδή ότι έχει παραδοθεί ένας πάρα πολύ πλούσιος φάκελος στο γραφείο του Προέδρου. Από εκεί και πέρα, κυρία εκπρόσωπε, θέλω να ξαναρωτήσω. Γιατί είναι πολιτική κριτική αυτό που λέει ο Πολάκης και τον άλλον είναι ένα πράγμα το οποίο κατατείνει στον ευθελισμό του ΣΥΡΙΖΑ? Μισό λεπτό. Τον φοβάται τον Πολάκη? Να το πω απευθείας.
Τον φοβάται τον Πολάκη, δηλαδή. Δεν υπάρχουν συναισθήματα φόβου, αγάπης, οργής και όλα αυτά στην πολιτική. Στην πολιτική πρέπει να κοιτάζεις μπροστά και να λες τι είναι καλό για το κόμμα μου και τι είναι καλό για, για τα μέλη και τους ψηφοφόρους μου και τους ανθρώπους που θέλουν να πιστέψουν σε εμάς. Έχει πει τον αγαπώ τον Πολάκη. Τα συναισθήματα. Το έχει πει τον αγαπώ τον Πολάκη. Στην πολιτική, άλλο τα προσωπικά συναισθήματα. Σωστά. Όταν είπε ο πρόεδρος, και δεν θέλω τώρα να μιλάω εξ ονόματός του για πράγματα τα οποία ο ίδιος σκέφτεται και εκφράζει, αλλά όπως εγώ τα εισέπραξα, ότι μίλησε πολιτικά ο κύριος Πολάκης, εννοούσε ότι μέσα σε ένα όργανο είπε αυτά που ακούστηκαν και σε ηχητικό, ότι θεωρώ ότι αυτή η ηγεσία δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε αυτό και εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ή ό,τι μπορώ για να συμβεί αυτό. Άρα έβαλε ένα πλαίσιο. Αυτό είναι μια πολιτική τοποθέτηση. Αυτό εννοούσε ο πρόεδρος μας. Από την άλλη, όταν καταγγέλεις αόριστα τα πάντα, συνεχόμενα και σε συνέχεια και αποχωρείς, κατά την άποψη του Προέδρου, αυτό δεν είναι πολιτική στάση. Είναι ο Τσίπρας αυτό από πίσω όλα αυτά. Τι είναι αυτά τώρα που λέτε, κύριε Στάθη, θα σας απαντήσω εγώ. Εγώ ρωτώ. Εμείς ρωτάμε, δεν λέμε τίποτα. Εγώ ρωτώ. Κύριε Στάθη. Εδώ είπε, άκουσα χθες τον κύριο Παπά, τον Πέτρο Παπά, δεν σας ζητώνται και καλά να σχολιάσετε το πρόσωπο, τον άνθρωπο, μια χαρά άνθρωπος είναι, ότι έφαγε σφαλιάρα, ακόμα και ο Τσίπρας. Η χειρό χαστούκι. Η χειρό χαστούκι. Στο συνέδριο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μια πολεμική με τον πρώην πρόεδρο. Ναι. Στα δικά μου τα μάτια. Και δεν νομίζω ότι. Όχι, όποιο ρωτήσει εκεί έξω, ερώτηση κάνουμε. Θα απαντήσετε. Σα ακούμε. Προσοχή, κύριε Στάθη. Δεν θέλετε να πείτε κάτι από αυτό. Όχι, βέβαια. Αλίμονο. Όχι. Λοιπόν, κάτι άλλο για να κλείσουμε. Λένε πολλοί ότι. Μάλλον πολλοί. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια σχόλια που λένε ότι ενδεχομένως έδωσε την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον κύριο Παπά εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής για να βγουν οι αριθμητικοί συσχετισμοί εν ώψη της πρότασης Μομφής. Να το ελέγξει το πράγμα. Ισχύει κάτι τέτοιο. Θα σας επαναλάβω. Είναι προνομία του Προέδρου να κάνει αλλαγές είτε στο κόμμα είτε στην κοινοβουλευτική ομάδα και στους ρόλους στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Με αφορμή την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, που θέλουμε να σηκώσουμε πολύ τα ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας, θέλησε να κάνει κάποιες αλλαγές. Ο πρόεδρος μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις του. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσπαθεί να χτίσει συμμαχίες εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής, συμμαχίες που εσείς σας ακούω κάθε πρωί στις εκπομπές σας, λέτε ότι τις είχε ούτως ή άλλως. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και για να κλείσουμε, αν εσείς μπορείτε να μιλήσετε, όχι μπορείτε να μιλήσετε στους 87 ή στους ανθρώπους που διαφωνούν και τα λοιπά, θα τους λέγατε ότι τους θέλετε στο ΣΥΡΙΖΑ ως, όχι εσείς ως εκπρόσωπος, ως πρόεδρος, ως ηγετική ομάδα και τα λοιπά. Τους θέλετε στο ΣΥΡΙΖΑ αυτούς? Η επιθυμία του Προέδρου και πιστεύω και όλων των στελεχών του κόμματος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει ενωμένος και να μην χάνει δυνάμεις. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς να είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Δηλαδή, όποιος είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, να παραμείνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, να το δηλώσει ή να το δείξει με τον τρόπο του. Δεν χρειάζεται να κάνει κάποιος κάποια δήλωση για να μην παρεξηγηθώ. Η δήλωση μπορεί να είναι και στάση πολιτική, έτσι δεν είναι? Και να προχωρήσουμε. Αν έχει κάποιες αντιρρήσεις, υπάρχει και ο δρόμος των κομματικών οργάνων. Αυτό. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Αν δεν είμαστε ξεκάθαροι και ταλανιζόμαστε κάθε μέρα από εσωστρέφεια, εσωτερικές συζητήσεις, ποιος είπε, τι είπε, γιατί το είπε, ποιος πολεμάει ποιον, ποιος δεν αγαπάει ποιον, ποιος αγάπησε λιγότερο κάποιον άλλον ή κάποια άλλη, δεν πρόκειται να συνεχίσουμε. Πρέπει να σοβαρευτούμε. Εγώ αυτό αισθάνομαι, κύριε Στάθη και κύριε Κολοκυθά, αυτούς τους λίγους μήνες που υπηρετώ από τη θέση της εκπροσώπου αυτό το κόμμα. Με αυτόν τον ρόλο που έχω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Κύριε Πουλάκη Χαγιά. Εντάξει.